Το πιστεύω πολύ βαθιά ότι μπορεί να θα περάσει και σύντομα θα βγει και το ουράνιο τόξο. Έστω και για τρίτη και τελευταία φορά. Λίγες μέρες μετά τα 21 γενεθλιά της η Ραφαέλα Πιτσικάλη από τα Χανιά έσβησε χτυπημένη από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Ένα κορίτσι χαμογελαστό και θαραλέο που πάλεψε έδωσε τεράστια μάχη με τον καρκίνο αλλά δεν τα κατάφερε. Παρά τις δυσκολίες, πάντα χαμογελούσε και έλαμπε η ελπίδα μέσα της. Το χαμόγελο είναι το πρώτο και το κυριότερο, δηλαδή και η θετική ενέργεια. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι κάθε μέρα. Η νεαρή Χανιώτισσα που τον περασμένο Μάιο παρουσίασε για τρίτη φορά υποτροπή, κατάφερε να ταξιδέψει στην Αμερική για εξειδικευμένη νοσηλεία. Όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν μιλούν για ένα γελαστό κορίτσι με απαράμιλο θάρρος. Χρόνια πολλά, εύχομαι το νέο έτος να σας φέρει ό,τι αγαπάτε, να είστε υγιείς, δυνατοί. Δυστυχώς το νέο έτος εμένα θα με βρει στο νοσοκομείο, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί θα με βρει με τους αγαπημένους μου ανθρώπους μαζί. Και αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Δεν θα τα παρατήσω ποτέ, αυτό έχει δηλώσει η Ραφαέλα σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλό μεσημέρι» της Κρήτη TV τον περασμένο Σεπτέμβριο, διδάσκοντας μαθήματα θάρρους και αγώνα. Παιδιά, δεν θα τα παρατήσω ποτέ, μέχρι το τέλος. Η ψυχολογία είναι το σημαντικότερο πράγμα. Και αυτό νομίζω το έχω δείξει κι εγώ, ότι χωρίς την ψυχολογία δεν πας πουθενά. Θέλει θετική ενέργεια, ψυχολογία καλή, χαμόγελα. Και να μην σκέφτεσαι όλο αυτό, δηλαδή να μην εστιάζεις μόνο στο άσχημο που έρχεται στη ζωή σου, αλλά στο τι έχει να σου προσφέρει. Στην δύσκολη διαδρομή που διένυσε, είχε στο πλευρό της όχι μόνο οικογένεια και φίλους, αλλά και όλο τον κόσμο που σχημάτισε μια αλυσίδα αλληλεγγύης, συγκεντρώνοντας χρηματικό ποσό για την νοσηλεία της νεαρής κοπέλας. Θέλω να πω όμως ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους που με στηρίζετε και είστε δίπλα μου, γιατί φυσικά αυτό το ότι μου δίνετε τόση θετική ενέργεια και με βοηθάτε, αυτό είναι που με κρατάει. Με βοηθάει πάρα πολύ ότι είναι τόσος κόσμος δίπλα μου, δεν με αφήνει να πέσω. Δεν με έχει αφήσει πολλές στιγμές έτσι να με πάρει από κάτω και περισσότερο οι δικοί μου άνθρωποι που είναι δίπλα μου και μου λένε «Ραφαέλα, τελείωνε, μπόρε είναι, θα περάσει». Η Ραφαέλα έλεγε πως η ψυχολογία ήταν το σημαντικότερο πράγμα και περίμενε να βγει το ουράνιο τόξο για τρίτη φορά, όσες και οι φορές που είχε νοσήσει από καρκίνο.